ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο του γνωστού αναλυτή Μάικλ Ρούμπιν για τα ελληνοτουρκικά, όπου μάλιστα αναφέρεται και στο σενάριο επίθεση εναντίον τη χώρα μα και στο πλαίσιο που μπορεί αυτή να εξελιχθεί. Αναλυτικά όσα γράφει για το National Interest. Ο πρόεδρο τη Τουρκία, Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, δεν είναι ανόητο. Καταλαβαίνει το βαθύ πρόβλημα στο οποίο βρίσκεται. Εν τω μεταξύ, οι εκλογέ πλησιάζουν. Για χρόνια αυτέ οι εκλογέ δεν είχαν σημασία. Οι ηγέτε τη αντιπολίτευση τη Τουρκία είναι μη χαρισματικοί ή βρίσκονται στη φυλακή. Ο Ερντογάν ελέγχει τα μέσα ενημέρωση ώστε να μπορεί να προωθήσει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο χωρί πολλέ ερωτήσει, τουλάχιστον από το εσωτερικό τη Τουρκία. Οι τουρκικέ ειδικέ δυνάμει μπορεί να πολεμούν του Αρμένιου στον Αγκόρχο Καραμπάχ ή να επιτίθενται σε Κούρδου και Γεζίτη στη Συρία και το Ιράκ με μια παντρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά F-16, αλλά η μάχη εναντίον ενό σχεδόν ομότυπου μέλου του ΝΑΤΟ είναι εντελώ διαφορετικό ζήτημα. Ο στρατό τη Ελλάδα μπορεί να είναι μόνο το 1 τέταρτο του μεγέθου τη Τουρκία, αλλά το ηθικό είναι υψηλότερο και οι Έλληνε δεν είναι τόσο δυσκολπισμένοι. Ο Ερντογάν και ο υπουργό άμυνα του Χουντζουσία Καρ αμφισβητούν όλο και περισσότερο την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο, επιδιώκοντα στην ουσία να ξαναγράψουν και να ερμηνεύσουν τη συνθήκη τη Λοζάνη του 1923. Είναι στο Αιγαίο που ο Ερντογάν πιθανότατα θα κάνει την κίνησή του, υποστηρίζοντα ότι είναι τουρκικά εκείνα τα σημεία και δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Ο Ερντογάν μπορεί να αποβιβάσει πεζοναύτε ή ειδικέ δυνάμει στην Κανδελιούσα και στη συνέχεια να προκαλέσει την Ελλάδα να του απομακρύνει. Αυτή η διπλωματική κρίση θα μπορούσε να αναζωογονήσει τη θρησκευτική βάση του Ερντογάν και του Τούρκου εθνικιστέ. Ο Ερντογάν θα μπορούσε ταυτόχρονα να επιμείνει ότι οποιαδήποτε κριτική σε αυτόν ή στα πεπραγμένα του είναι προδοτική. Εάν η κρίση οδηγηθεί σε στρατιωτική διαμάχη, ο Ερντογάν θα μπορούσε να γυρίξει κατάσταση έκτακτη ανάγκη και να κυρώσει εντελώ τι εκλογέ. Είναι σημαντικό τόσο οι Ουάσιγκτον όσο και οι Βρυξέλλε να είναι προληπτικέ. Οποιαδήποτε τουρκική κίνηση σε ελληνικά νησιά θα προκαλέσει στρατιωτική απάντηση, η οποία θα ταπεινώσει τον Ερντογάν και θα επισπεύσει την πτώση του, είτε γίνουν εκλογέ είτε όχι. Μπορεί ο Ερντογάν να θέλει να τον αναγκαλιάσουν ω Σουλτάνο και να τον θυμούνται ω πιο συνεπή από τον Ατατούρκ, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι αν ακολουθήσει αυτή την πορεία δράση, η κληρονομιά του θα είναι αυτή του δικτάτορα τη Αργεντινή Λεοπόλδο Γκαλτιέρη, ο οποίο έπεσε από την εξουσία και φυλακίστηκε αφού απέτυχε να καταλάβει τα νησιά Φόκλαντ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.